λαός λέει ένα ένιγμα με πολύ τσαχπινιά. Λέει, άσχημος πατέρας, όμορφος ο γιος, τρελός ο εγγονός. Το κλίμα, το σταφύλι, το κρασί. Είναι κάποια χρόνια που πρωτοαντίκρισα το χώρο αυτό που βρισκόμαστε και είναι αλήθεια πως θαύμασα την αρχοντιά, την ομορφιά, την ήρεμη σύνθεση των υλικών, την ειρηνική συνύπαρξη της ελιάς και του κλίματος, την άβρα γενικά που απέπνεε. Από τότε έχω επισκεφθεί είτε για κάποια εκδήλωση του Δήμου, είτε για πνευματικό να αναζητήσουν βραδιές, είναι πολύ γνωστές οι ποιητικές βραδιές που έχουν γίνει εδώ, είτε για επίσκεψη με το σχολείο μας, είτε για διοργανώσεις όπως η σημερινή. Το Μουσείο Ίνου λοιπόν δημιουργήθηκε το 2005 και είναι ένα μουσείο ινολογικών εκθεμάτων που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να ταξιδέψει στην ιστορία και την τέχνη του κρασιού, αλλά και όχι μόνο. Η οικογένεια Μάρκου, η ιδιοκτήτρια του Ινοποιού Αμπελώνες Μάρκου, δημιούργησε στο περιβάλλον του μουσείου ένα χώρο φιλοξενίας εκδηλώσεων, εκθέσεων τέχνης και πολιτισμού. Ο κύριος Σπύρος Μάρκου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα έτσι ντροπαλός άνθρωπος, έχει ιδιαίτερη συστολή, είναι τρίτης γενιάς απόγονος, καθώς η ιστορία των οικογενειακών αμπελώνων ξεκινάει στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά και συνεχίζεται με την τέταρτη γενιά των παιδιών που παραλαμβάνουν τα σκύπτρα. Το Μουσείο Ίνου διαθέτει δύο εσωτερικούς χώρους, την ισόγεια αίθουσα, η οποία έχει θέα του περιβάλλοντα χώρο, και την υπόγεια αίθουσα τέχνης και συνεδρίων. Στον υπόγειο χώρο στεγάστηκε το μουσείο. Βρίσκεται κάτω από το έδαφος παλιού Αμπελώνα και φιλοξενεί αντικείμενα και μνήμες από την ιστορία του κρασιού και της ινοποιίας. Φωτογραφίες τρίγου στο μεσογείτικο Αμπελώνα από την εποχή του Μεσοπολέμου, μια σειρά από ξύλινες τροφιλιές, κάποιες χειροκίνητες αντλίες, το τραπέζι με τα παραδοσιακά εργαλεία βαρελοποιού, ένα σπάνιο φορητό πιεστήριο με ξύλινο σπαστήρα και ένα ξύλινο φίλτρο πλακών έτοιμο να στείλει κρασί για εμφιάλωση σε μια φιάλα του 1930 και άλλα. Στο συγκρότημα ανήκει και αίθουσα τέχνης, η οποία φιλοξενεί εκθέσεις. Με αυτό λοιπόν το χώρο συντεριάξαμε στη σημερινή μερίδα το κρασί του προγραμματός μας, στον απόϊχο του τραγουδιού «Τι είναι αυτό που μας ενώνει». Και περνάω στον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Χρήστο Μάρκου. Ο κύριος Χρήστος Μάρκου γεννήθηκε στα Σπάτα, όπου κατοικεί και σήμερα. Είναι πτυχιούχος του Πολιτικού Τμήματος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει τελειώσει μεταπτυχιακά στην Αγροτική Οικονομία στη Γαλλία. Από το 1990 εκλέγεται πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοϊνικών Προϊόντων, της ΚΕΟΣΟΕ, όπως αλλιώς λέγεται. Έχει μακρά θητεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση και σήμερα είναι αντιδήμαρχος Πάτων Αρτέμιδας. Η ΚΕΟΣΟΕ, δηλαδή η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων, αποτελεί σε ανώτατο επίπεδο τον φορέα της συλλογικής εκπροσώπησης των συντερεσμένων Ελλήνων αμπελουργών και των υνοποιητικών συνεταιρισμών. Κλαδική συνεταιριστική οργάνωση τρίτου βαθμού έχει σαν βασικούς σκοπούς την προάσπιση των συμφερόντων των αμπελουργών, των υνοποιητικών συνεταιρισμών και την προαγωγή της ιδιωτικής τους οικονομίας. Αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης του κλάδου της αμπελοϊνικής οικονομίας, ενός κλάδου όπου δραστηριοποιούνται σήμερα 200.000 ελληνικές οικογένειες. Σήμερα στο δυναμικό της περιλαμβάνει 35 μέλη, πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις και κοινοπραξίες διασπαρμένες σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ο κύριος Μάρκου θα μας μιλήσει για την αμπελοοικονομία σήμερα. Κύριε Μάρκου, μιλώντας παράπλευρα για το αμπέλι και την οικονομία, θα λέγαμε την παροιμία του λαού «αμπέλι όσο θωρείς, σπίτι όσο χωρείς». Παρακαλώ. Εμένα μου άρεσε η πρώτη παροιμία που είπατε. Αυτή που κάνει την διαδρομή του παππού, του πατέρα, του εγγονού. Είμαι κι εγώ ο τρελός σε αυτή την ιστορία. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί, αγαπητά παιδιά, σας αξίζουν συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια.
Κύριε Διευθυντά του Σχολείου, αγαπητοί συντελεστές αυτής της προσπάθειας, έχετε κάνει ένα σημαντικό βήμα, ίσως είναι και πρωτοποριακό, στα δύσκολα χρόνια που περνάει η χώρα σήμερα. Δίνεται νόημα ουσιαστικό στην έννοια της παιδείας. Είναι αυτό που λείπει. Τέτοιες εκδηλώσεις τις έχει ανάγκη ο τόπος. Είναι εκδηλώσεις που φέρνουν τη γνώση βοηθό στη δυσκολία της συγκυρίας. Αυτή λοιπόν η παιδεία είναι εκείνη που χρειάζεται ο τόπος. Αυτή η παιδεία βοηθάει την ανάπτυξη. Θα είμαι πολύ σύντομος και συνοπτικός, μιας και το κομμάτι το δικό μου αφορά περισσότερο στοιχεία που θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να τα περιγράψω, αφήνοντας τον χρόνο να κυλήσει στην διαδρομή και του λόγου και της τέχνης, αλλά και της υγείας. Το κρασί παλιά δεν ήταν σαν καταναλωτικό είδος στη θέση που είναι σήμερα. Στην αρχαιότητα, αλλά και πριν από 40 χρόνια ακόμα, το κρασί ήταν καθημερινό συμπλήρωμα της διατροφής. Συνόδευε το ψωμί, συνόδευε το λάδι, στο γεύμα και στο δείπνο. Ήταν συστατικό της κοινωνικής αναστροφής, ήταν συστατικό απαραίτητο της κοινωνικής σχέσης, της οικογένειας. Ο επικός μας ποιητής, ο Όμηρος, μεταχειρίζεται σωρία επιθέτων για να υμνήσει το κρασί. Το λέει έφρον, μελίφρον, θείο ποτό, ευήνορ. Το κρασί δεν ξεκουράζει μόνο. Τονώνει το κρασί τον οργανισμό και οπλίζει τον άνθρωπο με ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Το κρασί είναι μέρος της κουλτούρας σε παγκόσμια κλίμακα. Έχει στοιχεία συντροφικότητας και προωθεί την κοινωνική σχέση. Πίνουμε στην παρέα, γελάμε, κουβεντιάζουμε. Σύμφωνα με τη μυθολογία, και σταματάω εδώ την ιστορική διαδρομή, το κρασί είναι δώρο του Θεού Διονύσου, που ήταν ο Θεός της χαράς, της ζωής και της παρέας.